Το πρώτο δρομολόγιο του τρένου για την Κάτω Αχαΐα μόλις ξεκινά. Οι επιβάτες του δοκιμαστικού δρομολογίου ήταν εκπρόσωποι της περιφέρειας, της Τρένοσε, αυτοδιοικητικοί παράγοντες και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, Θάνος Βούρδας. Νομίζω είναι μια σημαντική στιγμή, ένα έργο το οποίο χρηματοδότησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και υλοποίησε σε συνεργασία με τον ΟΣΕ. Συνεχίζουμε και τα επόμενα βήματα σχετικά με την ανάπτυξη του δικτύου μέχρι τον πύργο και τη διαδρομή Κατάκολλο Ολυμπία. Έτσι κι αλλιώς ο προγραμματισμός είναι από τις 16 Μαΐου και μετά σταδιακά να δρομολογηθεί σε μόνιμη βάση ο προαστιακός με σταδιακή λειτουργία του στην πρωινή ζώνη και μέχρι τα μέσα Ιουνίου συνολικά όλες τις βάρδιες κάθε μια ώρα τουλάχιστον το δρομολόγιο και μέχρι την Κάτω Αχαγιά. Αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά ότι ο σιδηρόδρομος για μας είναι στην πρώτη γραμμή της αναπτυξιακής προσπάθειας για τη χώρα. Για εμάς, για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, πρόκειται ένα πολύ μεγάλο έργο που είναι στο στρατηγικό μας σχεδιασμό από το 2014. Υπηρετεί τους δύο στόχους της περιφερειακής αρχής. Αναπτυξιακό, επιχειρηματικότητα και τουρισμό και κοινωνικό, μειωμένο εισιτήριο, βελτίωση ποιότητα ζωή πολιτών και περιβάλλον. Θα ήθελα να πω ότι ενδέχεται να ακούσουμε ζητήματα περί προεκλογικού χαρακτήρα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο Άγιος Ανδρέας δεν παραδόθηκε προεκλογικά, η Μήνη Περιμετρική δεν παραδόθηκε προεκλογικά, η Παντάνασα δεν παραδόθηκε προεκλογικά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος πριν τις εκλογές, κατά τη διάρκεια των εκλογών και μετά τις εκλογές συνεχίζει κανονικά το έργο της. Είναι ένα έργο το οποίο εντάχθηκε το 2016, έχει δύο υποέργα. Το πρώτο έχει ολοκληρωθεί το 2018 και αφορούσε την αναβάθμιση των αποβαθρών και της κανονικής μετρικής γραμμής. Και το δεύτερο, την προμήθεια αυτόματων ισόπεδων διαβάσεων, συστημάτων ισόπεδων διαβάσεων, τα οποία έχουν εν μέρη τοποθετηθεί και υπολείπεται ένας αριθμός περίπου 15 στο σύνολο των 30 που έχουν προμηθευτεί ήδη και πρόκειται η ανάδοχος εταιρεία να τοποθετήσει και να ολοκληρώσει αυτή την εργασία. Σήμερα είναι μια δοκιμαστική λειτουργία του τρένου, η οποία πολύ σύντομα ελπίζουμε μέχρι τα τέλη του Ιουνίου να μπει συστηματικά και να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Από τις 16 Μαΐου θα εκτελούνται 3 δρομολόγια τη μέρα. Στη συνέχεια θα προσθεθούν και άλλα. Στόχος είναι να φτάσει το τρένο μέχρι τον πύργο. Υπάρχουν 2 σκέλη σε αυτό το έργο. Το ένα αφορά την συντήρηση της υφιστάμενης γραμμής και τη λειτουργία του μετρικού δικτύου που όπως γνωρίζετε υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και για το κομμάτι από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο και για το κομμάτι Κατάκολλο Ολυμπία όπου ήδη σε συνεργασία με την περιφέρεια διαμορφώνεται το πρόγραμμα που θα χρηματοδοτήσει τη συντήρηση της υφιστάμενης γραμμής και όπως γνωρίζετε έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για τον εξυγχρονισμό της γραμμής και βρισκόμαστε στη διαδικασία εξέβρεση πόρων για την υλοποίηση του έργου κανονικοποίησης της. Δεν έλειψαν όμως και οι διαμαρτυρίες από υπαλλήλους του σιδηροδρόμου. Υποστηρίζουν ότι η γραμμή λειτουργούσε μέχρι τον πύργο, την έκλεισαν και τώρα την επαναλειτουργούν. Έθεσαν επίσης το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού για τη συντήρηση των γραμμών. Η γραμμή αυτή λειτουργούσε μέχρι τον πύργο, την κλείσανε μέσα σε ένα βράδυ, αφήνοντας τους σιδηροδρομικούς σε μετατάξεις σε ειδικότητες που δεν είχαν σχέση με το επάγγελμά τους. Κατασπανταλούνται σήμερα πάλι εκατομμύρια για να τη θέσουμε σε λειτουργία, ενώ εάν συνέχιζε να λειτουργεί θα υπήρχε αυτό που περιμένουμε, την ανάπτυξη, το να εξυπηρετήσει τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ φέρνουν βαρύτατες ευθύνες όλοι αυτοί που κλείνοντας το σιδηρόδρομο αφήσαν την περιουσία του και λαϊλατήθηκε από τους κυνηγούς μετάλλων. Δεν έμεινε κτίριο, δεν έμεινε σταθμός, δεν έμεινε τίποτα και ερχόμαστε σήμερα να ξαναπαίρνουμε εκατομμύρια ευρώ για να το ξαναφτιάξουμε. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι πηγαίνοντας το τρένο στην Αχαγιά, ο ΟΣΕ έχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Έχουμε μείνει 3-4 ανθρώποι να συντηρούμε τη γραμμή του προαστιακού και μέχρι το Ρίο και θα συνεχίσουμε μέχρι την Αχαγιά. Εάν δεν γίνουν προσλήψεις, η γραμμή αυτή θέλει συνεχή και καθημερινή συντήρηση. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Οι στάσεις που θα λειτουργήσουν είναι οι εξής: Ανθίας, Άγιος Γεώργιος, Παραλία Πατρών στην 25η Μαρτίου, Τσαούση Μυτιλόγλη, Βραχναίκα, Τσουκαλέικα, Αλισσός και Κάτω Αχαΐα όπου καταλήγει το τρένο.